Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάζας Σιγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του πρώτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εκμάθηση εντολών για τον προγραμματισμό του κέλυφου στον Microsoft Windows. Θα δημιουργηθούν λοιπόν σενάρια φλοιού με τη χρήση συνθήκων, μεταβλητών, βρόχων επανάληψης και διαφόρων αριθμητικών πράξεων. Σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν ένα κέλυφο εντολών που ονομάζεται και τερματικό. Για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, το κέλυφος αυτό είναι το CMDXE. Από το κέλυφος μπορούμε να δώσουμε εντολές που να μας ενημερώνουν για διάφορα στοιχεία του λειτουργικού συστήματος ή να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε συστατικά του συστήματος. Στο εργαστήριο αυτό θα γνωρίσουμε αυτό το κέλυφος της γραμμής εντολών και τα σενάρια εντολών. Στα Windows λοιπόν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το κέλυφος εντολών. Αυτό γίνεται ως εξής. Από το μενού Έναρξη θα επιλέξουμε Αναζήτηση και θα πληκτρολογήσουμε CMDXE. Θα ανοίξουμε λοιπόν το κέλυφος εντολών. Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις του CMD, υπάρχει μία εντολή που μας βοηθάει στη χρήση του. Η εντολή αυτή είναι η εντολή Help. Μας ζητείται λοιπόν να δώσουμε την εντολή Help στο παράθυρο του CMD. Βλέπουμε όλες τις εντολές που είναι διαθέσιμες και τις λειτουργίες αυτών. Φυσικά μπορούμε να δώσουμε και μία παράμετρο στην εντολή, ούτως ώστε να μάθουμε συγκεκριμένα για την παράμετρο αυτή τις λειτουργίες της. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας ζητείται να δώσουμε τις λειτουργίες ορισμένων εντολών με τη χρήση της βοήθειας Help. Η εντολή Dir λοιπόν εμφανίζει μία λίστα αρχείων και δευτερευόντων καταλόγων. Η εντολή Make Dir δημιουργεί έναν κατάλογο. Η εντολή CD εμφανίζει το όνομα ή τις αλλαγές του τρέχοντος φακέλου. Η εντολή RMDIR καταργεί, δηλαδή διαγράφει έναν κατάλογο. Η ECHO εμφανίζει μηνύματα ή ενεργοποιεί και απενεργοποιεί εντολές ήχου. Και τέλος η SET εμφανίζει, ορίζει ή καταργεί παραμέτρους περιβάλλοντος του CMDXE. Σε έναν κατάλογο που να έχουμε πρόσβαση εγγραφής, εδώ στον SE, δημιουργούμε δύο καταλόγους, τον Lab 1 και τον Lab 2. Η εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η Make Dir. Με την εντολή CD μπαίνουμε στον φάκελο Lab 1 και δημιουργούμε τον φάκελο Lab 1-1. Αφού γυρίσουμε στον αρχικό μας κατάλογο, στον SE, με την εντολή CD, δημιουργούμε μέσα στον φάκελο Lab 2 τον φάκελο Lab 3. Για να διαγράψουμε τον κατάλογο Lab 1, πρέπει αρχικά να σκεφτούμε πως για να διαγραφεί θα πρέπει αυτός να είναι άδειος. Ωστόσο, εμείς έχουμε ήδη δημιουργήσει έναν υποκατάλογο στο εσωτερικό του. Θα πρέπει λοιπόν να διαγράψουμε πρώτα τον υποκατάλογο, δηλαδή τον φάκελο Lab 1-1, με την εντολή RMDIR και έπειτα, αφού επιστρέψουμε στον αρχικό κατάλογο, δηλαδή στον SE, να διαγράψουμε τον κατάλογο Lab 1. Στην συνέχεια του εργαστηριακού φυλαδίου, μας ζητείται να βρούμε τις εντολές Copy, Rename και Erase με τη βοήθεια της εντολής Help και να καταγράψουμε τη λειτουργία τους. Η Copy αντιγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία σε νέα θέση. Η Rename μετονομάζει ένα αρχείο ή κάποια αρχεία. Τέλος, η Erase διαγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία. Στην συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Copy. Σκοπός μας λοιπόν είναι να αντιγράψουμε το αρχείο WinInI του καταλόγου Windows στον κατάλογο Lab 2. Η εντολή, όπως είπαμε, που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η Copy. Για να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι αντιγράφηκε το αρχείο που επιθυμούμε,
Θα εισέλθουμε στον κατάλογο Lab 2 και θα δώσουμε την εντολή Dear. Όπως βλέπουμε, η αντιγραφή έγινε σωστά. Στη συνέχεια, μας ζητείτε να βρούμε τις παραμέτρους για το πρόγραμμα Dear. Όπως βλέπουμε, η εντολή η παράμετρος X δίνει τα σύντομα ονόματα αρχείων, η παράμετρος W τα αποτελέσματα σε ευρεία λίστα, ενώ η παράμετρος S δίνει τα αρχεία και τους υποκαταλόγους. Για να εμφανίσουμε τις μεταβλητές περιβάλλοντος φλοιού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Set. Για να δούμε λοιπόν τις τιμές των μεταβλητών WinDir και Prompt, θα δώσουμε αντίστοιχα Set WinDir και Set Prompt. Εάν θέλουμε να δούμε πόσα αρχεία και πόσοι κατάλογοι υπάρχουν, δίνουμε απλά την εντολή Dir. Εάν θέλουμε να δούμε το σύνολό τους, τότε δίνουμε και την παράμετρο /S. Εκτός από την εντολή Help, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για κάποια εντολή χρησιμοποιώντας το όνομα της εντολής, ακολουθούμενο από /ερωτηματικό. Για παράδειγμα, αν δώσουμε ping/ερωτηματικό, θα μας δώσει την λειτουργία της εντολής ping. Ωστόσο, εάν δώσουμε απλά help ping, τότε δεν θα βρούμε κάποια βοήθεια. Μπορούμε να βρούμε τις παραμέτρους για το ping, ώστε να εκτελείται το ping με αριθμό ετήσεων ίσο με 2 για την IP 83212-16-1. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια της παραμέτρου N. Έπειτα μας ζητείτε να βρούμε την σημασία της εντολής pause. Η εντολή αναστέλει την εκτέλεση ενός προγράμματος δέσμης και εμφανίζει το μήνυμα «πιέστε ένα πλήκτρο για συνέχεια». Γενικά, όσον αφορά τη δημιουργία ενός σεναρίου φλοιού, μπορούμε να τοποθετήσουμε τις εντολές που πληκτρολογούμε παραπάνω σε ένα αρχείο με κατάληξη .cmd ή .bat, που ονομάζεται σενάριο φλοιού ή απλά script. Μάλιστα, στο αρχείο αυτό μπορούμε να τοποθετήσουμε πολλές περισσότερες εντολές και να δημιουργήσουμε πολλαπλές ροές εκτέλεσης. Τα αρχεία σενάριου φλοιού δημιουργούνται με έναν οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου που αποθηκεύει το κείμενο σε καθαρή μορφή, δηλαδή σε ASCII. Αν προσπαθήσουμε να το δημιουργήσουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Microsoft Word, θα πρέπει να το αποθηκεύσουμε ως TXT με κωδικοποίηση ANSI, ενώ θα πρέπει να αποφύγουμε την αυτόματη επέκταση που τοποθετείται αυτόματα από το πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να γράψουμε το όνομα του αρχείου μαζί με την κατάληξη που επιθυμούμε σε διπλά εισαγωγικά. Για το λόγο αυτό συνήθως δημιουργούμε το script είτε σε Edit, είτε στο Notepad++. Όσον αφορά τη μορφή των αρχείων φλοιού, η πρώτη γραμμή των αρχείων φλοιού Windows είναι η γραμμή @echo_off, που ορίζει ότι όλες οι παρακάτω γραμμές των αρχείων θα εκτελούνται, αλλά δεν θα εμφανίζονται κατά την εκτέλεση ή εντολές στην οθόνη. Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε σχόλια, τότε θα πρέπει στην αρχή της γραμμής να γράφουμε REM, από την λέξη Remark. Είδαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές μέσα στον φλοιό. Για να τοποθετήσουμε δεδομένα σε μία μεταβλητή, τοποθετούμε τη λέξη set και το όνομα της μεταβλητής που αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες αμέσως μετά το ίσον και μετά την τιμή, χωρίς εισαγωγικά. Για να διαβάσουμε τα δεδομένα μίας μεταβλητής, τοποθετούμε το όνομα της μεταβλητής ανάμεσα στους χαρακτήρες επί της 100, οι οποίοι μπαίνουν στην αρχή και στο τέλος. Αν θέλουμε λοιπόν να εμφανίσουμε το σύμβολο επί της 100, θα έχουμε πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούμε 2 επί της 100, προκειμένου να γίνει αφαίρεση της ειδικής σημασίας του. Στο εργαστηριακό φυλάδιο για να ξεκινήσουμε, μας δίνεται ο κώδικας που φαίνεται.
Σε αυτό υπάρχουν δύο μεταβλητές, message 1 και message 2, που έχουμε δώσει δύο μηνύματα. Και εμφανίζουμε με την εντολή echo τα δύο μηνύματα με τη σειρά. Αφού λοιπόν δημιουργήσουμε αυτό το αρχείο, πρέπει και να το τρέξουμε. Στο CMD παράθυρο γράφουμε το όνομα του αρχείου και πατάμε Enter. Για να τρέξουμε το script, αρκεί να γράψουμε σε 1 και Enter. Στη συνέχεια μας ζητείται να δημιουργήσουμε εμείς ένα καινούριο σκριπτάκι, το οποίο απλά θα εμφανίζει ένα διαφορετικό μήνυμα. Ουσιαστικά, σε ένα από τα δύο messages που έχουμε, σε μία από τις δύο μεταβλητές, θα γράψουμε το μήνυμα που επιθυμούμε. Φυσικά, κατά την εμφάνιση, θα εμφανίζουμε μόνο τη μεταβλητή όπου έχουμε γράψει το μήνυμα. Στην προκειμένη περίπτωση, θα εμφανίζουμε απλά τη μεταβλητή message 1, αφού μόνο αυτή χρησιμοποιούμε. Αντίστοιχα, για να τρέξουμε το πρόγραμμά μας, απλά στην γραμμή εντολών του CMD θα γράψουμε σε 2. Εκτός από τις μεταβλητές που τοποθετούμε εμείς μέσα στο σενάριο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις μεταβλητές της γραμμής εντολών. Οι μεταβλητές αυτές είναι οι παράμετροι που καλούμε το πρόγραμμα στη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε στη γραμμή εντολών το όνομα του σενάριου φλοιού και δίπλα τη λέξη test. Τότε εκτελούμε το συγκεκριμένο σενάριο φλοιού με μία παράμετρο test. Η πρώτη παράμετρος που χρησιμοποιείται είναι η επί της 101. Η δεύτερη παράμετρος, η επί της 102 και αντίστοιχα η ένατη θα είναι η επί της 109. Η παράμετρος επί της 100 αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου σενάριου φλοιού που εκτελείται. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από 9 παραμέτρους, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την εντολή Shift στο πρόγραμμά μας, η οποία μόλις εκτελεστεί έχει ως συνέπεια να μετατοπιστεί όλες τις παραμέτρους κατά μία θέση προς τα αριστερά, ενώ η πρώτη παράμετρος διαγράφεται αυτόματα. Μόλις εκτελεστεί η Shift, τότε η δέκατη παράμετρος θα γίνει ένατη, η ένατη θα γίνει 8η και ούτω καθεξής. Αν εκτελεστεί ακόμη μία φορά, τότε επαναλαμβάνεται η ολίσθηση των παραμέτρων προς τα αριστερά. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας ζητείται να δημιουργήσουμε ένα αρχείο σε 3, το οποίο θα δέχεται μία παράμετρο και θα εκτυπώνει το κείμενο που υπάρχει στη θέση της παραμέτρου 1, ύστερα από τη λέξη Hello. Ο τρόπος το που θα εργαστούμε είναι ο εξής. Γράφουμε αρχικά την εντολή echo off, που είναι απαραίτητη. Έπειτα με την εντολή set, ορίζουμε μία μεταβλητή message, στην οποία θα δώσουμε την τιμή Hello. Και στην echo θα δώσουμε το message και δίπλα το επί της 101 που θα αντιστοιχεί στην παράμετρο. Για να τρέξουμε το πρόγραμμα, θα βάλουμε σε 3 και ό,τι επιθυμούμε εμείς να εμφανιστεί. Εδώ John. Οπότε θα εμφανιστεί Hello John. Όσον αφορά την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, εάν αντί για μία παράμετρο δώσουμε δύο παραμέτρους, δηλαδή γράψουμε σε 3 John και για παράδειγμα, τότε στην οθόνη μας θα μας εμφανιστεί απλά Hello John. Ωστόσο, αν γράψουμε σε 3 John K γραμμένο εισαγωγικά, τότε θα εμφανιστεί Hello John K. Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο σενάριο φλοιού σε 4 και να το εκτελέσουμε ως Hello σε εισαγωγικά John K. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιήσουμε δίνεται. Αυτός είναι at echo off, shift, echo, hello, επί της 101. Όπως προαναφέρθηκε, για να τρέξουμε το πρόγραμμά μας, θα γράψουμε σε 4 εισαγωγικά, John K, και θα κλείσουμε τα εισαγωγικά. Αυτό που θα εκτυπωθεί είναι ένα απλό hello λόγω της ολίσθησης. Πολλές φορές, όπως είπαμε, εκτός από τις εντολές που είδαμε παραπάνω, μέσα σε αρχεία μπορούμε να τοποθετήσουμε και άλλες εντολές σύνθετες, όπως είναι οι συνθήκες, η μορφή των οποίων φαίνεται στην οθόνη σας. Το error lever αντιστοιχεί στην αριθμητική τιμή επιστροφής της αμέσως προηγούμενης εντολής,
ή προγράμματος που εκτελέστηκε. Το EXIST χρησιμοποιείται για έλεγχο ύπαρξης του συγκεκριμένου αρχείου. Αντί για την εκτέλεση μιας εντολής, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα από εντολές, αν τις περικλείσουμε σε παρένθεση. Μια εντολή πρέπει να τοποθετείται σε κάθε γραμμή. Επόμενο σενάριο προς υλοποίηση είναι ένα σενάριο το οποίο θα ελέγχει την πρώτη παράμετρο και αν αυτή αντιστοιχεί με την λέξη John με κεφαλαίο J, τότε θα εμφανίζει το μήνυμα Hello John. Ενώ αν είναι οποιοδήποτε άλλο όνομα, τότε θα εμφανίζει Who are you. Αυτό θα το κάνουμε λοιπόν με τη χρήση της if. Θα δώσουμε ένα μήνυμα Hello Message και ένα μήνυμα Who are you με τη χρήση της set. Έπειτα θα γίνεται έλεγχος αν η παράμετρος που τρέχουμε το πρόγραμμα είναι η SimageZone, αν ναι θα εμφανίζει το ένα μήνυμα, διαφορετικά θα εμφανίζει το άλλο. Τρέχουμε λοιπόν το μήνυμά μας στο παράθυρο CMD ως εξής. Σε 5 και δίπλα την μεταβλητή που επιθυμούμε. Εάν βάλουμε John με μικρό, ενώ σε σύγκριση έχουμε John με κεφαλαίο, τότε προφανώς το αποτέλεσμα θα είναι Who are you? Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι Hello John. Πολλές φορές θέλουμε να ζητήσουμε από το χρήστη να πληκτρολογήσει ένα κείμενο, το οποίο θα τοποθετηθεί σε μια μεταβλητή. Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή set με την παράμετρο slash p. Στη συνέχεια θα δώσουμε το όνομα της μεταβλητής που θα γραφούν τα δεδομένα από το χρήστη και έπειτα η προτροπή που θα εμφανιστεί. Μόλις ο χρήστης πληκτρολογήσει κάτι και πατήσει Enter, τότε αυτό το κείμενο θα γραφεί στη μεταβλητή που έχουμε επιλέξει, ενώ μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε με τον συνηθισμένο τρόπο. Έτσι δημιουργούμε ένα καινούριο αρχείο, στο οποίο αυτή τη φορά θα ζητάει από τον χρήστη να δώσει το όνομά του. Εάν το όνομά του είναι John, τότε θα εμφανίζει Hello John, διαφορετικά Who are you, όπως προηγουμένως. Σημαντικό στοιχείο των σεναρίων φλοιού είναι η βρόχη επανάληψης for. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επαναλάβουμε μία ομάδα από εντολές όσες φορές εμείς θελήσουμε. Όπως φαίνεται στην οθόνη μας, η σύνταξη δίνει στη μεταβλητή variable διαδοχικές τιμές που υπάρχουν μέσα στο set που βρίσκεται μέσα στις παρενθέσεις και θα εκτελεστεί η ομάδα το command. Η μεταβλητή του loop χρησιμοποιείται ως επί της 100 variable και όχι ως συνήθως. Το παράδειγμα που φαίνεται είναι το for yacht in 1, 2, 3, do echo hello world. Αυτό θα εμφανίσει hello 1, 2 και 3, όσα λέει δηλαδή το set. Αντί για set μπορούμε να δώσουμε αρχική τιμή, βήμα και τελική τιμή, όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα, μόνο όμως αν χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο /l που δίνει το εύρος τιμών. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είδαμε, θα εμφανίσει Hello 1 έως Hello 10. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σενάριο φλοιού, το οποίο θα ζητά από το χρήστη να πληκτρολογήσει το όνομά του με τη χρήση της set, όπως προηγουμένως, και στη συνέχεια θα εκτυπώνει το όνομα που έδωσε ο χρήστης όσες φορές το έχει ζητήσει. Θα δίνει λοιπόν το νούμερο, το νούμερο θα περνάει ως μεταβλητή στο for, εκεί πέρα που βλέπουμε number, και θα εμφανίζει τόσες φορές το όνομα του χρήστη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες μέσα σε script, οι οποίες δημιουργούνται με το να τοποθετούμε άνω κάτω τελεία. Στην αρχή της γραμμής και το όνομα της ετικέτας στη συνέχεια. Αν θέλουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις στις μεταβλητές, τότε θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την εντολή set, αυτή τη φορά με την παράμετρο slash a. Ο διακόπτης a καθορίζει ότι η συμβολοσειρά δεξιά από το σύμβολο ίσον είναι μια αριθμητική παράσταση που υπολογίζεται. Ο υπολογισμός παράστασης είναι απλός και υποστηρίζει τις λειτουργίες που φαίνονται στις οθόνες σας, σε ευθύνουσα σειρά προτεραιότητας. Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση ροής με GoTo, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες μέσα σε script, οι οποίες δημιουργούνται με το να τοποθετήσουμε άνω κάτω τελεία στην αρχή της γραμμής και το όνομα της ετικέτας στη συνέχεια. Οι ετικέτες είναι δείκτες προς τις συγκεκριμένες γραμμές του προγράμματος.
Το τελευταίο script που θα υλοποιήσουμε σε αυτό το εργαστήριο, αρχικά ρωτά τον χρήστη το όνομά του. Έπειτα ζητά έναν αριθμό. Εάν ο αριθμός είναι μικρότερος του 10, τότε θα εμφανίσει στην οθόνη του χρήστη το όνομά του ακριβώς όσες φορές αυτός πληκτρολόγησε. Αν ο αριθμός που πληκτρολόγησε ο χρήστης είναι μεγαλύτερος του 10, τότε ανά 10 επαναλήψεις θα ρωτά τον χρήστη αν θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει το όνομα ή όχι. Εάν ο χρήστης πατήσει ναι, τότε θα συνεχίσει η επανάληψη και σε περίπτωση που συνεχίσουν οι επαναλήψεις που μένουν να είναι περισσότερες από 10, θα ερωτηθεί ο χρήστης ξανά. Διαφορετικά, εάν ο χρήστης απαντήσει όχι, τότε το πρόγραμμα θα τερματίζεται αυτόματα. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα γίνει με όλα όσα προαναφέρθηκα. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή set, ετικέτες, if, for, go to. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του πρώτου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.